χαρά. Ελάτε, σήμερα μιλάμε για τα social media στα ελληνικά. Τα social media είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε με τους γύρω μας και να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Εγώ χρησιμοποιώ κυρίως το Instagram, το Facebook, το WhatsApp, το Messenger και το Pinterest μου αρέσει πολύ κάποιες φορές. Ωστόσο, έχω κάνει ένα μικρό διάλειμμα εδώ και κάποια χρόνια. Μόλις πριν από λίγους μήνες ξεκίνησα να ασχολούμαι ξανά με τα social media, κυρίως με το Instagram και το Facebook. Έτσι, δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα τελευταία χρόνια με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αναρωτιέμαι εσείς, γράψτε μου στα σχόλια, ποια είναι τα αγαπημένα σας social media, πώς επικοινωνείτε με τους γύρω σας, με τους ανθρώπους που θέλετε μέσω διαδικτύου. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μπορεί να περνάμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στο κινητό μας, απλώς σκρολάροντας, βλέποντας πράγματα από οπουδήποτε, με οποιοδήποτε περιεχόμενο. Το δεύτερο που παρατήρησα τον τελευταίο καιρό είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν τα social media επάγγελμα, δηλαδή βίντεο σκοπώντας ή βγάζοντας φωτογραφίες όλη μέρα από τη ζωή τους, μπορούν να έχουν ένα εισόδημα από αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι τους ακολουθούν, επηρεάζονται, νιώθουν ωραία βλέποντας τις τέλειες εικόνες και τα υπέροχα background και τα βίντεο. Ωστόσο σκέφτομαι, δεν θα ήταν έτσι ενδιαφέρον εάν έκλεινε για λίγο καιρό το Instagram ή το TikTok να δούμε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα βιοπορίζονταν. Αυτό είναι μια δική μου σκέψη και ερώτηση. Και επίσης αυτό που σκέφτομαι είναι, ωραία, είναι τέλειες οι εικόνες και πολύ ωραία καθαρά τα σπίτια, υπέροχη η ρουτίνα του μακιγιάς και η βραδινή ρουτίνα περιποίησης προσώπου, αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα κάθε μέρα τέλεια. Ούτε σημαίνει ότι επειδή το βιντεοσκοπεί μία φορά και είναι τέλειο, κάθε μέρα είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε κάποιες φορές τι βλέπουμε, από το τι συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό το λέω όχι γιατί έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το επάγγελμα, το content creation, αλλά πιο πολύ σκέφτομαι τα νεότερα παιδιά που μπορεί να μην φιλτράρουν καλά αυτό που βλέπουν και να θεωρούν ότι έτσι πρέπει να ζουν κάθε μέρα. Και νομίζω ότι είναι κρίμα. Θα ήθελα να βγουν μερικοί βίντεο creators, content creators και να πούν, παιδιά, μη βλέπετε τόσο ωραίες τις εικόνες μας. Πίσω από αυτό υπάρχει ένας χαμός. Ή κάτω από το ωραίο πρόσωπο φοράω πιτζάμες, μια ζωή. Ή πίσω από το πολύ νόστιμο φαγητό και το φωτογενές πιάτο που έφτιαξα, υπάρχει ένας χαμός στην κουζίνα μου από άπλυτα πιάτα και σκουπίδια. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν και πιο ενδιαφέρον και πιο υγιές. Λοιπόν, δίνω μια ιδέα μόνο και θα ήθελα και εγώ η ίδια πρώτη να το κάνω. Γι' αυτό να σας πω ότι εγώ σήμερα για να φτιάξω αυτό το βίντεο που μπορεί να φαίνεται πολύ ωραίο και έχω φτιάξει τα μαλλιά μου και έχω βάψει το πρόσωπό μου, έχω φτιάξει ένα ωραίο background για να φαίνεται εδώ, πρέπει να ξέρετε ότι έχω στήσει το κινητό μου σε ένα αυτοσχέδιο τρίποδο και έξω από το παράθυρο υπάρχει η πισίνα της κόρης μου. Λοιπόν, δεν είναι όλα τέλεια και είναι ok αυτό. Just saying, απλά το λέω. Αυτά από μένα, αυτά είχα να σας πω για τα social media. Ελπίζω να έχετε καλή μέρα, καλή συνέχεια.